Ερολογία σας, κύριε Υφυπουργέ. Αξίζει να λάβουμε υπόψη μας μία πραγματικότητα. Στην ελληνική αστυνομία σήμερα υπηρετούν περίπου 55.000 άνθρωποι. Είναι ένα πολυπληθέστατο σώμα και είναι απολύτως φυσικό να υπάρχουν άνθρωποι με διάφορα χαρακτηριστικά ως προς την προσωπικότητά τους, αντιδράσεις και ψυχοσύνθεση. Η εκπαίδευση που λαμβάνουν, το περιβάλλον που δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σώματος, οι εμπειρίες που αποκτούν στην καθημερινότητά τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ομογενοποιούν και διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την λειτουργικότητά τους τόσο εντός του σώματος όσο και σε σχέση με την κοινωνική τους συμπεριφορά. Δεν μπορούμε όμως να απαλείψουμε αποκλίνουσες ή και παραβατικές συμπεριφορές τόσο σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσο και πέρα αυτών στην ιδιωτική τους ζωή. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένα αυστηρό πειθαρχικό πλαίσιο κυρώσεων και πολύ συγκροτημένες διαδικασίες για να ελέγχονται και να τιμωρούνται αυτές οι συμπεριφορές. Εκτιμώ ότι τα περιστατικά με αποκλίνουσες συμπεριφορές είναι μεμονωμένα και το πειθαρχικό πλαίσιο της αστυνομίας επαρκές για να τα αντιμετωπίσει. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ειδικούς φρουρούς που εντάχθηκαν πολύ πρόσφατα στο σώμα της αστυνομίας, διερευνούνται με σχολαστικότητα οι συνθήκες και θα υπάρξουν τα περιορίσματα και υποθαρχικές ευθύνες που όπου προκύψουν τόσο από την ΕΔΕ όσο και σε αναφορά με την αρχή του συνηγόρου του πολίτη. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Σε ό,τι έχει σχέση με τους ειδικούς φρουρούς, είναι ένας θεσμός καταξιωμένος στη συνείδηση του πολίτη. Οι ομάδες Δίας και η προσφορά τους στην κοινωνία είναι γνωστές από ειδικούς. Κύριε Υπουργέ, για την ελληνική αστυνομία. Παρακαλώ. Οι ομάδες Δίας, κύριε Υπουργέ. Κύριε Ρακούση, το είπατε. Οι ομάδες Δίας τελεχώνονται αποκλειστικά από ειδικούς φρουρούς. Όσο δε αφορά το θέμα της αναξιοκρατικής πρόσληψης, είμαι βέβαιος, εσφαλμένη πληροφόρηση. Διότι έχουν προσληφθεί με διαδικασίες τύπου ΑΣΕΠ, με καθεστώς πλήρους διαφάνειας, με αυστηρή μοριοδότηση όπως προδιαγράφει. Εσάς παρακαλώ. Κύριε Ρακούση, δεν ξέρετε τη διαδικασία. Δεν γράφετε τίποτα στα πρακτικά από αυτά που λέτε. Ουδέποτε. Ναι. Μα δεν τον αφήνετε να απαντήσει. Να πω. Κατά την άποψή σας. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση. Κατά την άποψη του Υφυπουργού, αυτή είναι η άποψή του. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση και ως Υφυπουργός και επί την ιδιότητά μου του επιτήμου αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Και είναι όλα στη διάθεση. Όχι, κύριε Ρακούση, δεν μπορείτε να το έχετε, την ξέρετε. Είστε παλιός συνάδελφος. Τριτολογία βουλευτού δεν υπάρχει. Είναι όλα τα. Κύριε Ρακούση, συγγνώμη. Μην γράφετε τίποτα στα πρακτικά από ό,τι λέει ο κύριος Ρακούσης. Είναι αυστηρά προσδιορισμένα. Κλείστε, κύριε Υπουργέ. Τα προσόντα και ο τρόπος μοριοδότησης. Και δεν χωρά ούτε μία άλλου είδους παρέμβαση. Πάντως, είμαι απολύτως βέβαιος για την εμπιστοσύνη σας ως προς τη θεσμική λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Προχωρούμε. Η υπαριθμό 5, 13, 17, 17.